γνωρίζετε, οι επιχειρήσεις περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ο τζίρος τους έχει μειωθεί κατά 30% κατά μέσο όρο, πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Αρκετοί επαγγελματίες αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεν έχουμε ουσιαστικά τραπεζικό σύστημα, γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν χρήματα, δεν έχουν και μπορούν να δανείσουν, ούτε καν εγγυητικές επιστολές. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που προσπαθούν να βρουν εγγυητικές επιστολές στο εξωτερικό. Για να αγοράσουν πρώτες ύλες, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να προπληρώνουν τους προμηθευτές τους από το εξωτερικό, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα περασμένα χρόνια, γιατί σήμερα η ανυπολιψία της χώρας μας έχει φτάσει στο χειρότερο δυνατό σημείο. Δεν μας εμπιστεύονται οι ξένοι και θεωρούν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να έρθουν σε συναλλαγή με ελληνική επιχείρηση. Γιατί δεν είναι σίγουροι ότι θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Γι' αυτό και τα ζητούν να πληρωθούν προκαταβολικά. Τις ελληνικές τράπεζες δεν τις θεωρούν ότι είναι ασφαλείς, γι' αυτό και οι διάφορες εγγυήσεις τους θέλουν να είναι από τράπεζες του εξωτερικού. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα, να ακούτε καθημερινά στην χώρα, και δεν ξέρουμε αύριο τι θα αλλάξει και πόσο μάλλον μετά τον Ιούνιο. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, το Επιμελητήριο προσπαθεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και μία από τις ενέργειες που κάνουμε είναι αυτή που θα δείτε σε λίγο να την παρουσιάσει ο κ. Πάπλος Μεγαλοβασίλης. Αφορά τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, δηλαδή χρησιμοποιώντας την υποδομή του Επιμελητηρίου δωρεάν μπορούν μέχρι 1.000 επιχειρήσεις στον νομό Κορινθίας να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε κάθε σημείο του πλανήτη. Αυτό θα το δείτε σε λεπτομέρειες λίγο, είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει και την προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων χωρίς κόστους. Και όπως ξέρετε, όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το διαδίκτυο. Είναι ένα μέσο το οποίο ενισχύεται καθημερινά σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Γι' αυτό και εστιάζονται εκεί οι προσπάθειές μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο και όσοι είστε σήμερα εδώ, αλλά και όσοι θα μας δουν από τα μέσα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να έρθουν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο και οι κατάλληλοι συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή σας και για τη δημιουργία της ιστοσελίδας, αλλά και για την φωτογράφηση, παρουσίαση των προϊόντων και για την ενημέρωση για το πώς θα γίνεται η παράδοση και πώς θα γίνεται η πληρωμή για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία μέσω του διαδικτύου θα μπορείτε να διαθέτετε σε όλο τον κόσμο.